centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νετσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ας ξεκινήσουμε. Και καλή εβδομάδα. Και καλή πραγματικά εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που σε δύο μέρες έχουμε και την 25η Μαρτίου. Συνεχίζω να το λέω γιατί κανένας μας κυριολεκτικά δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Πάμε σε εθνική γιορτή και πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει ότι βαδίζουμε ολοταχώς για 25η Μαρτίου. Η οποία φέτος θα περάσει προφανώς σε δεύτερη μοίρα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Κύριε Σαββόπουλε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι αυτό που θέλαμε, αυτό που γίνεται με τα μέτρα αυτή τη στιγμή και για τον νόμο Καστοριάς? Το έχουμε πει εδώ και 4-5 μέρες. Να μην ξαναναφερθούμε στην αρχική επιστολή. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, κύριε Νατσούλη. Έχουμε πει ότι ο αριθμός, ο οποίος τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα για τα δεδομένα της Καστοριάς, και βέβαια και συνεχίζει να είναι πολύ υψηλός, μας ανησύχησε πολύ και μεταφέραμε την αγωνία μας ζητώντας κάποια πράγματα μεταξύ αυτών και αυτό που είχαμε υποθεί εδώ και καιρό. Σας έχω πει ξανά ότι μετά την επίσκεψη και το τηλεφώνημα, ξέρω εγώ, του Υπουργού Δημοσίας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, έχει εδώ και 4-5 μέρες, βλέποντας ότι αυτό που είναι άμεσα εφικτό και ίσως θα έπρεπε να γίνει και λίγο νωρίτερα, δεν έχει σχέση, είναι αυτό που έγινε από σήμερα το πρωί. Μας, ναι. Ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει άσκοπη κυκλοφορία, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς, παρόλο που επαναλαμβάνω, έτσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας έχει συμμορφωθεί, υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά που γίνονται δεν έχουν επικινδυνότητα και τέλος πάντων. Από σήμερα νομίζω όμως ότι ακόμη και αυτοί θα περιοριστούν, κύριε Σαββόπουλε. Έχω την εντύπωση. Υποχρεωτικά, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και την ευχαριστούμε. Έχετε κάποια νεότερα να μας πείτε λίγο για να λειτουργήσουμε λίγο ρεπορτεζιακά αυτή τη στιγμή? Έχετε μιλήσει την τελευταία ώρα με την αστυνομία για να σας πούν πώς πάνε οι έλεγχοι? Έχω μιλήσει βεβαίως δύο φορές με τον κύριο Νέστορα και χθες το βράδυ έχω μιλήσει. Σήμερα είναι μια ημέρα οποία δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, είναι το στάδιο της προσαρμογής. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Νατσούλη, δηλαδή όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς. Ήδη και εμείς συγκεντρώνουμε ερωτήματα τα οποία τα στέλνουμε στην αστυνομία, ρωτάμε και την αστυνομία και η αστυνομία πιθανόν κάποια, έτσι όπως εκδόθηκε η αγγελία, η συγκεκριμένη διαταγή να μην έχει ξεκαθαρίσει τι πώς κτλ. Είναι η πρώτη μέρα της εφαρμογής του μέτρου και τέλος πάντων αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυκλοφορούμε άσκοπα. Ναι. Προσπαθούμε όλοι λίγο να το οργανώσουμε και να δούμε πώς θα γίνεται η όλη διαδικασία. Θεωρώ ότι με την βοήθεια όλων μας, ότι όλο αυτό νομίζω ότι είναι απλά και να μην πλέξουμε εκεί. Όσοι ξέρουν την τεχνολογία θα τυπώνουν τα χαρτιά τους μια χαρά. Όσοι δεν την ξέρουμε την τεχνολογία θα γράφουμε στη λευκή κόλλα αυτά που πρέπει να γράφουμε. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που είναι εξειδικευμένα, δεν είναι τόσο απλά. Αυτά τα εξειδικευμένα ερωτήματα 4-5, εμείς που έχουμε συγκεντρώσει, τα έχουμε ήδη προωθήσει ηλεκτρονικά στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στην αστυνομία. Και επαναλαμβάνω, και η αστυνομία κάποια που δεν απαντήθηκαν. Δηλαδή, είναι ερώτημα ότι, ας πούμε, ένας κτηνίατρος θα πρέπει να επισκεφτεί μια κτηνοτροφική μονάδα της Καστοριάς, αλλά είναι εξειδικευμένος από μια εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Τέτοιο τέτοιο ερώτημα. Θα σταθεί από Θεσσαλονίκη και θα περάσει από 4-5 νομούς. Η ερώτηση είναι πώς γίνεται και εφόσον το καλύπτει το χαρτί μόνο του εργοδότη από Θεσσαλονίκη να περάσει και να πάει σε ένα χωριό. Είναι αυτά, ναι, είναι σωστό. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι επαναλαμβάνω. Θα τη βρούμε και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις σίγουρα θα βρεθεί και η απάντηση. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν βρεθεί η απάντηση. Βέβαια φοβόμαστε ότι ειδικά με το κομμάτι της γυμναστικής ή του σκύλου και των επικηδείων, εκεί ίσως θα φανεί αυτό, αλλά ειδικά με τη γυμναστική, γιατί το κατοικίδιο πρέπει να έχει και ένα κατοικίδιο τέλος πάντων. Με τη γυμναστική βλέπω ότι θα, με το πρόσχημα της γυμναστικής θα είναι μια αιτία να βγαίνουν πολλοί, να βρουν σε αυτό ένα παραθυράκι που λέμε στον νόμο. Θα δούμε. Τώρα, εγώ εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι όσον αφορά το χθεσινό της βραδιάς, έτσι που πέρασε σαν νοσοκομείο, είχαμε μόνο μία έτσι περίπτωση ενός 68χρονου, ναι, ο οποίος έχει, ας πούμε, έτσι, τα συμπτώματα, τα οποία βέβαια αυτό θα φανεί μετά το τεστ το οποίο γίνεται.
Και σήμερα το πρωί, πριν μια ώρα, όπως είπατε, ένας 17χρονος, λίγο εμπείρητος. Εμπείρητος, επαναλαμβάνω για το 15χρονο. Όχι ότι έχει, πήγε εμπείρητος στο νοσοκομείο, αλλά θα εξεταστεί. Το χθεσινό, ας πούμε, που μπήκε, που φαίνεται ότι είναι ύποπτο, είναι από διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ναι. Από ένα διαφορετικό χωριό, δεν είναι ακόμα το τεστ, θα δούμε τι, πώς και τα λοιπά. Εκείνο που πρέπει να τονίσω ξανά, ότι ο καθένας με την υπεύθυνη στάση, την ατομική, φαίνεται ότι ο αποτελεσματικός, ο τρόπος της μείωσης της διασποράς είναι αυτό που λέμε, ότι δεν πρέπει να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Θα πρέπει ο καθένας μας να οργανωθεί. Δεν χρειάζονται, λες, έτσι εκτός σπιτιού μετακινήσεις. Εκείνο που θέλω να τονίσω, κύριε Νατσούρη, στα πλαίσια έτσι της πρόληψης, προσπαθούμε να οργανώσουμε δύο εθελοντικές ομάδες διαφορετικές. Ήδη έχουμε κάνει μια ανακοίνωση. Να πείτε λίγο και γι' αυτό, αλλά και για την απαγόρευση της αλείας, η οποία δεν ξέρω, δεν έχει πια νόημα μετά τα μέτρα που εξεγγέλθηκαν, δεν είναι. Να πούμε λίγο για την απαγόρευση της αλείας. Τέλος πάντων, βλέποντας το απόγευμα του Σαββάτου, ότι πολλοί συμπολίτες μας, τέλος πάντων θεωρώντας ότι δεν είναι κάτι εκτός των γενικών οδηγιών, βγήκαν έτσι αρκετοί και ψαρεύανε κοντά σε αυτούς πολλοί περιπατητές και δημιουργήθηκε ένας συνωστισμός σε όλη την εσωτερική διαδρομή της λίμνης. Θεωρήσαμε απαραίτητο λοιπόν να βγάλουμε μια αρχική διαταγή απαγόρευσης που αφορά τους ερασιτέχνες κυρίως αλείς, έχοντας υπόψη, ας πούμε, και ό,τι αναφορά την αναπαραγωγή του γρυβατιού, αλλά βάζοντας και μέσα τη διάταξη η οποία αφορά τα γενικότερα μέτρα λήψης προστασίας όσον αφορά τη δημόσια υγεία και ό,τι έχει σχέση με τον ιό του κορονοϊού. Εξαιρέσαμε στην αρχή, γιατί κύριε Νατσούλη, προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας, προσπαθώντας έτσι να ενισχύσουμε ό,τι έχει σχέση με τον περιορισμό της μετακίνησης, κατά κάποιο τρόπο να λάβουμε κάποια μέτρα τα οποία είναι μέσα κατά κάποιο τρόπο στις αρμοδιότητές μας. Στην πρώτη αρχική απόφαση χθες, που ενώ είχαμε βάλει και τους επαγγελματίες, επειδή μιλάμε για μια επαγγελματική τάξη και ίσως ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε το δικαίωμα, μιας και μπορεί και να αφορά κάτι που έχει να κάνει με απέτηση κάποιων οικονομικών, ας πούμε, αποζημιώσεων, κάναμε ορθή επανάληψη και τέλος πάντων η απόφαση η χθεσινή ισχύει μόνο για τους ερασιτέχνες ψαράδες. Μόνο για τους ερασιτέχνες. Τώρα με τη γενική διαταγή. Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να πας για ψάρεμα. Δεν μπορείς να γράψεις το χαρτί πάω για δεν ψάρεμα. Να πας, όχι, αλλά αυτό. Θα δούμε λίγο ότι έχει σχέση με τους επαγγελματίες, γιατί υπήρχε έτσι ένα παράπονο από τις ερασιτέχνες όσον αφορά τους επαγγελματίες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι, όπως είπατε, με τη σημερινή απαγόρευση είναι κάτι το οποίο το απαγορεύει ούτως ή άλλως μετά τη. Ακριβώς. Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε, αν γράψετε στη λευκή κόλλα ότι ονομάζουμε Νατσούλης και πάω την τάδε ώρα από το σπίτι μου στην Καλυθέα για ψάρεμα στη λίμνη, θα φάω 150 ευρώ πρόστιμο. Είναι τόσο απλά. Ας έχω και το χαρτί. Δεν επιτρέπεται να πας για ψάρεμα πια. Σωστά. Αυτό. Είναι συγκεκριμένα 6 πράγματα για τα οποία έχεις το ελεύθερο να κυκλοφορείς. Να το εξηγήσουμε για μια ακόμη φορά αυτό. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με όλα τα επαγγέλματα, διότι υπάρχει και ένα θέμα με τα υπόλοιπα επαγγέλματα που συνεχίζουν να δουλεύουν και εκεί ξέρετε ότι ζητάνε όλοι να ενταχθούν και στην περίφημη λίστα των επαγγελμάτων που πλήττονται για να πάρουν και τα βοηθήματα. Στο τέλος, λογικό είναι όλες οι επιχειρήσεις μας. Στο τέλος θα πούν όλοι βέβαια, αλλά... Και αυτές που είναι ανοιχτές, κύριε Νατσούλη, με τη μείωση της κυκλοφορίας, δηλαδή και τα μαγαζιά τα οποία είναι ανοιχτά. Εγώ πήγα προχθές σε ένα γνωστό αρτοπείο που δουλεύει και δούλευε και καλά και με λέει είμαστε στο 1/10 του τζίρου. Του τζίρου. Καταλαβαίνετε. Και είναι ανοιχτό μαγαζί. Δηλαδή και τα ανοιχτά μαγαζιά τα οποία δουλεύουν, είτε είναι αρτοπεία είτε είναι τέτοια, όταν δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Και αυτά όλοι έχουν οικονομική ζημία και αυτό είναι κάτι το οποίο με μέρημνα το κεντρικό το κράτος να λάβει αποφάσεις οι οποίες πρέπει να αποζημιώσουν όλες τις τάξεις. Να πούμε μια πληροφόρηση που παίρνουμε μόλις τώρα. Αυτή την ώρα ανακοινώνεται 17 νεκροί στη χώρα. Αυτή την ώρα 17 έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι 2. Θέλω λίγο, κύριε Σαββόπουλε, επειδή υπάρχουν και δικοί μας άνθρωποι, πέρα από αυτούς που νοσηλεύονται με ποιότερα χαρακτηριστικά στο νοσοκομείο της Καστοριάς, υπάρχουν συμπολίτες μας που είτε έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες ώρες διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, είτε έχουν μεταφερθεί εκεί, δεν είναι διασωληνωμένοι, αλλά βρίσκονται επίσης σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Μαθαίνουμε την κατάστασή τους. Μπορούμε να μάθουμε, μπορεί να ξέρουμε. Κύριε Νατσούλη, είναι μια δύσκολη περίοδος και ξέρετε, επειδή ό,τι έχει σχέση με το ιατρικό προσωπικό όρο των νοσοκομείων, επειδή είναι σε ένα πεδίο μάχης,
καλό θα είναι και εμείς που έχουμε και κάποιες θέσεις ευθύνες να αξιολογούμε το χρόνο τον οποίο μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο, είτε αυτός λέγεται διοικητής νοσοκομείου, είτε λέγεται ο υπεύθυνος γιατρός. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα έτσι να έχουμε αυτό που λέγεται, που θα έπρεπε να υπάρχει η επικοινωνία και για τις περιπτώσεις. Ναι, μάλλον και μια και είπατε 11, για διοικητή του νοσοκομείου, είναι πληθώρα των ερωτημάτων, γιατί δεν 11, έχουμε ακούσει ακόμα. Ναι. Θα σας παρακαλέσω λίγο όταν απαντάω, λίγο να μου αφήνετε να απαντήσω, γιατί με κάνετε μια ερώτηση. Ναι. Απαντάω και πάρετε και άλλη ερώτηση. Ωραία. Να κλείσω λίγο αυτό το θέμα. Είναι η κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει η δυνατότητα έτσι, γιατί οι γιατροί είναι στο πεδίο μάχης. Και θα πρέπει και εμείς που, παρόλο που έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους, να είμαστε όσο των δυνατόν, όσο πιο περιορισμένα τηλέφωνα και ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω ενημερώσει είναι ότι από ό,τι φαίνεται νοσηλεύονται στην Καστοριά 9 περιστατικά, ναι, εκ των οποίων τα μισά έχουν ένα είδος πνευμονίας και έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο μας και πρέπει να έχουμε 11 περιστατικά Καστοριανούς που είναι εκτός της Καστοριάς, οι περισσότεροι πρέπει να είναι Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Διασωληνωμένοι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, σημαίνει ότι είναι σε μια κρίσιμη πιο κατάσταση. Κρίσιμη κατάσταση, ναι. Μακάρι όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά και να μην έχει, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε, εικόνες έτσι πραγματικά πολύ δύσκολες και σκληρές. Και δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι είναι και άνθρωποι που δεν είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, είναι κοντά στην ηλικία μας. Δυστυχώς τα περιστατικά που αυτό να το τονίσουμε. Κύριε Νατσούλη, είναι από 42 ως 60. Ναι. Ναι. Είναι ένα γεγονός. Να το πούμε και αυτό, ότι γιατί συνήθως μιλάμε για μεγάλες ηλικίες. Δυστυχώς, Καστοριανοί που είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης είναι των δικών μας ηλικιών. Ναι. Και αυτό έχει την δική του αξία, να το πούμε, γιατί υπήρξε και ένας εφησυχασμός. Θέλω και εφησυχασμός σε καμία ηλικία. Ναι. Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε, γιατί έχουμε όλες αυτές τις μέρες πάρα πολλά μηνύματα, γιατί δεν έχουμε ακούσει μια φορά τη διοίκηση του νοσοκομείου. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές. Είναι μια παγκόσμια πανδημία, κύριε Νατσούλη. Είναι μια παγκόσμια πανδημία. Είναι κάτι που χειρίζεται κεντρικά ο ΕΟΔΗ όλα τα θέματα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που πλέον έγινε Υφυπουργείο και με το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει μια εντολή, γιατί δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο διοικητή νοσοκομείο από κανένα άλλο νοσοκομείο, όχι μόνο το δικό μας. Δηλαδή, μην προσπαθούμε κάποιοι να πούμε ότι ο δικός μας δεν μιλάει και μιλάνε οι άλλοι. Υπάρχει μια οδηγία από κάτω που τέλος πάντων δεν τους επιτρέπεται να κάνουν δηλώσεις. Βέβαια, εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη, ότι θα πρέπει, ας πούμε. Ναι, αλλά ο κύριος Γκανάτσιος βγαίνει κάθε μέρα στην Κοζάνη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι από κάτω υπάρχει μια γενική οδηγία. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, πιθανόν μια γενική οδηγία του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια της ενημέρωσης του Καστοριανού λαού, να ενημερώνουμε όσο μπορούμε με ακρίβεια για το σε ποια εξέλιξη βρίσκεται όσον αφορά ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και γενικότερα τι κατάσταση επικρατεί γενικώς στην Καστοριά. Η Καστοριά αυτή τη στιγμή, όπως εξελίχθηκε η βραδιά χθες στο νοσοκομείο, δηλαδή το να έχουμε ένα ύποπτο περιστατικό είναι καλό για την ώρα. Αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Μισό λεπτό όμως, το απόγευμα προς βράδυ έρχονται πολλά αποτελέσματα. Για να δούμε και το βράδυ. Έτσι, θα δούμε. Ναι, είναι και αυτό σημαντικό. Απλώς υπάρχει μια μεγάλη διασπορά και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Εκείνο που θέλω να πω ότι από σήμερα λειτουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αλλά και τηλέφωνα επικοινωνίας το 24673-5216 και 201, όπου ήδη μέχρι τώρα, κύριε Νατσούλη, έχουν δηλώσει περίπου 15 συμπολίτες μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο ομάδες εθελοντισμού, η μία που να έχει σχέση με γνώση παροχής πρώτων βοηθειών, μετά από κάποια διαδικασία πιστοποίησης, δηλαδή να υπάρχει ένα πιστοποιητικό ότι μπορεί να προσφέρουμε, όχι να έχουμε έρθει σε επαφή και να υπάρχει δυνατότητα, αν χρειαστεί, μετά από 15-20 μέρες, μακάρι να μην χρειαστεί, να ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε 10 συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που θέλουν να βοηθήσουν σύμφωνα πάντοτε με μια διαδικασία η οποία θα παρέχει και την ατομική τους προστασία. Και μια δεύτερη εθελοντική ομάδα, η οποία πιθανόν, ας πούμε, εφόσον λέμε το φαινόμενο εξελιχθεί, μακάρι, επαναλαμβάνω, να μην έχουμε τέτοιες εικόνες, να χρειαστούν κάποια άτομα τρίτης ηλικίας σε κάποιες περιπτώσεις, να υπάρχει δυνατότητα από πλευράς μας να έχουμε ένα αυτοκίνητο, να έχουμε, ξέρω εγώ, από αυτούς που θα βοηθήσουν τη δυνατότητα να μεταφέρουμε, είτε αυτό αφορά φάρμακα, είτε αυτό αφορά, ξέρω εγώ, κάποια τρόφιμα. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε δύο ομάδες, οι οποίες αχρίαστες να είναι, να έχουμε μία λίστα ετοιμότητας και είναι ένα κάλεσμα το οποίο βλέπω ότι για την πρώτη μέρα πάει πολύ καλά. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας ήδη μέχρι στιγμής που έχουν δηλώσει, παρόλο που είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει να κάνει, βλέπετε, με θέμα και της προσωπικής υγείας. Είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία
Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ελευθερία στις Καστοριές. Τώρα, πολλά μηνύματα και νωρίτερα και τώρα που μιλάτε για τους μετανάστες. Εμάς λέει, μας λέτε να κλειστούμε στα σπίτια κτλ. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν όλοι με τα ποδήλατα σε όλη την πόλη, αλωνίζουν. Τι θα γίνει με αυτό? Κύριε Νασούλη, επειδή ο χρόνος και για μας είναι περιορισμένος και έχουμε πάρα πολλά. Μόνο αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Η αστυνομική διεύθυνση και σε μένα έχει γίνει παράπονο και χθες και προχθές. Έχω την εντύπωση ότι εδώ και δύο μέρες έχει βγάλει ο ΕΟΔΗ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι εννοείται ισχύει και η απαγόρευση σε αυτούς. Δεν νομίζω να έχουν το δικαίωμα και όπου υπάρχει και φαίνεται από κάποιον συμπολίτη μας να βλέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, να επικοινωνεί άμεσα με το αστυνομικό τμήμα της Καστοριάς με το τηλέφωνο το 100. Όπου θα ήδη υπάρχει οδηγία. Εδώ και δύο μέρες υπάρχει οδηγία. Γνωρίζω ότι ο αστυνομικός διευθυντής μας έχει δώσει και μέσω των συγκροτημάτων των οποίων φιλοξενούν τέτοιες δομές ότι απαγορεύεται και για αυτούς η κυκλοφορία. Εννοείται ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία για τους Έλληνες πολίτες και να επιτρέπεται για τους μετανάστες. Αυτό ήταν αυτό, κάτι αυτό, που συνέβαινε μέχρι και προχθές, κύριε Νατσούλη. Μου είχε μεταφερθεί και σε μένα. Το παραλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο έχει σταματήσει. Δεν δικαιούται κανένας να μεταφέρεται κατά πόσο. Ακριβώς. Να πηγαίνει όπου θέλει με το ποδήλατο του. Δεν γίνεται. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαββόπλε. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.